Κατερίνα Σόφη, από τροπιασμό προκαλούν τα δύο βίντεο που κυδαταγράφουν Ελληνοκύπριο εργοδότη να κακοποιεί άγρια την οικιακή βοηθό του από τις Φιλιππίνες, ασκώντας τη λεκτική και σωματική βία με την ίδια να εκλιβαρεί για βοήθεια. Στα συγκεκριμένα ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσιεύτηκαν σε σελίδα στο Facebook, Κατερίνα, η οικιακή βοηθό ακούγεται να κλαίει, ενώ ο άντρας φαίνεται να ζητά εξηγήσεις σχετικά με μια συνάντηση που είχε με συγγενικό του πρόσωπο σε φούρνο. Στην υπόθεση αναφέρθηκε σε δηλωτήσεις του στον ΑΛΦΑ ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Χρήστος Ανδρέου, ο οποίος ανέφερε ότι η αστυνομία εντόπισε χθες βράδυ τα συγκεκριμένα βίντεο και σε συνεργασία με το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντοπίστηκε σήμερα η κοπέλα. Αυτή την ώρα η αστυνομία βρίσκεται σε αναζήτηση διερμηνέα για να δώσει κατάθεση στο ΤΑΕ Λευκοσίας. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ανδρέου, δεν τους έγινε κάποια καταγγελία στην αστυνομία και γι' αυτό η αστυνομία λειτουργήσε αυτεπάγγελτα. Ενώ να πούμε ότι αμέσως μετά τη λήψη της κατάθεσης στο ΤΑΕ Λευκοσίας, αυτό θα αποταθεί στο δικαστήριο για να ζητήσει την έκδοση διατάγματος κράτησης του εργοδότη. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, συνάδελφε. Ήταν ένα θέμα το οποίο είδαμε από το πρωί και πραγματικά προβληματίζει. Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Να είσαι καλά.